Είναι τόποι που έχουν ψυχή, είναι τόποι που έχουν ιστορία, είναι τόποι που έχουν και τα δυο και έχουν κάτι παραπάνω. Η Δελφή είναι ακριβώς αυτό το κάτι παραπάνω και το κάτι άλλο. Πουθενά στον κόσμο δεν μπορεί κάποιος να βρει το ανάλογο των Δελφών. Και ειδού αυτό το κέντρο που ίδρυσε πριν από χρόνια και χρόνια ο Καραμαλής με ένα όραμα και με ένα όνειρο. Να γίνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο των Δελφών, κάθε κράτος της πολιτισμένης Ευρώπης, της Ευρώπης του τριπτύχου, δηλαδή της Αθήνας, της Ρώμης και της Ιερουσαλήμ, να μπορεί να βρει τη γωνιά της εδώ, όπως κάποτε οι αρχαίες πόλεις, η Σικιώνα, η Αθήνα, βρίσκανε με τους θησαυρούς τους κάποιο αποκούμπι στο πυθιακό, θα έλεγα, μήνυμα. Αυτό το πυθιακό μήνυμα ξεχάστηκε, ξαναζωντανεύτηκε. Όταν ο παραβάτης έστειλε τον Ορυβάσιο για να ρωτήσει αν θα πρέπει να έχει κάποιον τελευταίο χρησμό από εδώ, υπόθηκε το ότι δεν υπάρχει πια ούτε ναός, ούτε καλύβι, ούτε λάλλον είδωρ και ότι όλα τελείωσαν. Και ειδού όπου ξαφνικά όλα ξαναζούν. Και ξαναζούν με ένα όραμα που πρέπει να είναι αυτό που μας συνδέει με ένα παρελθόν, αλλά και που μας προετοιμάζει για ένα μέλλον. Το όραμα αυτό είναι να ξέρουμε ότι η Δελφή είναι ο ζωντανός τόπος που μπορεί να κλείσει μέσα του όχι τη μεγαλοσύνη της Ελλάδας, αλλά τη ζωντάνια του ελληνικού πνεύματος. Και τι είναι ελληνικό πνεύμα? Να θυμηθούμε ότι ο όρος φιλοσοφία και ο όρος θέατρο είναι σε όλες τις γλώσσες του κόσμου ελληνικής καταγωγής και ελληνικών πράγμα. Γι' αυτό ακριβώς έχοντας την τιμή να είμαι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σήμερα του κέντρου, του Ευρωπαϊκού Κέντρου, του Πολιτιστικού Κέντρου των Δελφών, νόμισα ότι θα ήταν σκόπιμο για πολλούς λόγους να ξαναζωντανέψουμε μια παράδοση. Great writer that was so kind to be able to translate my book, and I wrote a chapter. Ένας άλλος τομέας που το κέντρο Δελφών δίνει μεγάλη βαρύτητα από φέτος είναι η προώθηση της ελληνικής γλώσσας. Η προώθηση της ελληνικής γλώσσας στις ξένες χώρες της Ευρώπης και σε όλο τον κόσμο, με την έννοια ότι η γλώσσα μας και ο ελληνικός πολιτισμός του οποίου φορέας είναι αυτή η γλώσσα είναι η πηγή του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Είτε το θέλουμε είτε όχι, ο πολιτισμός ο ελληνικός είναι ο μόνος οικουμενικός πολιτισμός πάνω στη γη. Θα έλεγα ότι με το συμπόσιο αυτό του αρχαίου δράματος ο πολιτισμός επέστρεψε στην κοιτίδα του. Και το λέω αυτό από την άποψη ότι η Δελφή σαν παγκόσμιο πολιτιστικό κέντρο τα τελευταία χρόνια δεν είχαν αυτή την όθηση, αυτή τη βοήθεια που θα έπρεπε από πλευράς πολιτείας για να παίξουν εκείνο το ρόλο που μπορούν να παίξουν στα πολιτιστικά πράγματα όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και όλου του κόσμου. Το Συμπόσιο Αρχαίου Δράματος, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να επεκταθεί και χρονικά, να καλύπτει τουλάχιστον περίοδο 2 εβδομάδων, να μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι του θεάτρου να μελετήσουν και να παρουσιάσουν στο στάδιο τώρα και αργότερα στο αναστηλωμένο αρχαίο θέατρο. Η ιστορία αρχίζει καταρχήν πώς να συντονίσουμε αυτές τις παραγωγές. Επίσης, εμένα ήταν και η προβολή και η δημοσιότητα της όλης αυτής της ιστορίας, που επίσης είχε κάποιες δυσκολίες, γιατί υλικό δεν μπορούσαν να στείλουν εγκαίρως οι σκηνοθέτες. Φωτογραφικό υλικό είχαμε μόνο από πρόβες ή παλιές ιστορίες. Αυτό το υλικό έπρεπε να μαζευτεί, να γίνει δελτία τύπου, να μεταφραστούν, να πάνε στο τυπογραφείο, να βγει το πρόγραμμα, τα έντυπα, ελληνικά, αγγλικά. Και όλα αυτά σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ο καλύτερος τρόπος να δοκιμάσουμε αν αυτά τα πράγματα τα πήγαμε καλά οργανωτικά, παρά τα όποια λάθη έγιναν, είναι να δούμε τι ανταπόκριση θα έχει η επόμενη Διεθνή Συνάντηση Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, την οποία την προγραμματίζουμε σε 2 χρόνια.
ένας λόγος που όλα θα τα βάψει. Στην αρουφλόγα μου και σώμα αδόφιο ατσάνι. Η γη μας αρκετά λιμάστηκε από σάργα ανθρώπου. Perform Prometheus, which is a contemporary text. It's very funny to come back with a mythological theme to the place where it has been happened maybe 2,000 or 3,000 years ago. And I have special and interesting feeling about it because in the text of Heiner Müller, which we perform as a concert, a theater play, we have always this expression of the author which says another 3,000 years, another 3,000 years. And so I think it's very interesting after another 3,000 years to be here again and to bring this story back to where it comes from, but in a very changed and political way. Heiner thinks a lot as a director or a regisseur, and I find myself thinking as a performer, in the sense that I'm on the stage where it's unbelievable to imagine what happened in that place, in the stadium, what went on over history, who was there, what they did. And so I think about, for me, what is an inspiration for me, what gives me an idea and a feeling before I play. So I have these fantasies in my mind about the incredible history before I make my first sound with my voice or my first sound with the drums. I think for me, we perform this piece quite a lot. We perform, I don't know, you are the archive. 38 times, I think, in about 13 countries, and also varies with different languages and different places. And when I did this piece 10 years ago, originally, I never thought so much about the mythological route. I thought very much about the contemporary way how this Prometheus story is remade by Heiner Müller. And when I come here and perform it here, it's the first time I'm really convinced to rethink the whole distance which this story has made since about 3,000 years. Maybe it's important to say a few words about the shape of the show, what it is, because it's not a concert, it's not a theater piece, it's not just reading a text. It's I try very much to find a link between text and music, between acting and concert, and which a link which has an open perspective on the text. I don't want to say that there's only one interpretation, for example, of this text. I think it can be a very open deal experience for the audience with words, with sounds, with voices, with also with the stadium. We use the stage. Der Vierte tötete den Adler. Σας λέω ευθέως ότι πρόκειται για μια
πολιτική ανάγνωση, πιο συγκεκριμένα γερμανική ανάγνωση. Ο ηθοποιός, ο πολύ ικανός γερμανός ηθοποιός που κατά διαστήματα εναλλάσσεται με τον Αντρέ Βίλμς, έναν Γάλλο ηθοποιό που παίζει και αυτός τον ίδιο ρόλο, κινείται σε ένα όριο πολύ ενδιαφέρον ερμηνευτικά. Είναι ο Γερμανός ο οποίος μιλώντας στο κείμενο σταματάει σε κάποιο σημείο επαναλαμβάνοντας έμονα κάποιες φράσεις, αυτές τις φράσεις που από άνθρωπο τον μεταθέτουν, τον κινούν σε ένα άλλο επίπεδο του Θεού που δεν είναι Θεός, που είναι Γερμανός Θεός και γίνεται επικίνδυνος. Ο Προμηθέας Δεσμότης που παρουσιάστηκε στο στάδιο των Δελφών, έργο του Χάινερ Γκέμπελς μουσικά, είναι εμπνευσμένο, βασίζεται πάνω στο κείμενο του Μίλλερ, ένα ένθετο κείμενο στο μυθιστόρημα του Γκλάντκοφ θεατροποιημένο από τον Μίλλερ, το Τσιμέντο. Το έργο του Γκέμπελς είναι από τα πιο ενδιαφέροντα μουσικά, ένα έργο χειρονομιακής μουσικής με τον ίδιο τον συνθέτη και τον τραμίστα να μετέχει ενεργά μέσα στην παράσταση, και εδώ η ερμηνεία τους, ξεχωρίζοντας από όλες τις άλλες ερμηνείες, τους άλλους χώρους που έχει δοθεί η παράσταση, συνδέθηκε με το τοπίο, κάνοντας αυτή την παράσταση μια ειδική εμπειρία για τους Δελφούς. Το ίδιο αυτό το χαρακτήρα των ειδικών εμπειριών μέσα στον χώρο των Δελφών θα ήθελα να τονίσω και για παραστάσεις όπως του Χάρισον, αυτό το project γύρω από τον Ηρακλή με τα ποίηματα του Χάρισον. This year, I brought a play which I call The Laborers of Heracles. And this is also connected to fragments of ancient Greek drama. And I'm very drawn to fragments because, in a way, fragments are, even for of whole texts, fragments are the only way in which we receive ancient drama. And this play actually performs the entire extant surviving work of Phrynichos. And Phrynichos is one of the earliest founders of Greek drama. And his work is practically unknown to anyone. And I wanted to honor him because, for me, he had clearly an extraordinary original talent. For one thing, he wrote one of the first political plays in Greek tragedy. He wrote a political play, not about mythology, not about a mythological war, not about the gods, but about the capture of Miletos. However, all we have is the title of the play, Halosis Miletu. And the second thing he did, which is extremely original, he was the person who brought into
Greek drama, The Female Mask. And it's my idea, and it's probably true, that he introduced the female mask in the play, The Fall of Miletos, because if it's a play about when a city which was captured by the Persians and the entire male population was killed, who is left to tell the story, who is left to redeem the destruction but the female mass, the women? I've done translations of ancient drama. The Orestia, I came in 1981 to Epidavros with the Orestia from the National Theatre. I've translated Euripides, Sophocles. I was drawn to fragments very early in my life I translated Sappho when I was 17, because I loved the poignancy of just a few surviving words. And it's always seemed to me very much to represent the past, and it's however whole we think we've recovered the past, it is only in a fragmentary form that we're going to rediscover it. And I love the way, for example, in the museum down the road, you find the fragments of the horse of the chariot, and there is the tail and a hoof and this, an absence. And in this absence, we create our own image of a horse, as strongly as if it were there. And so sometimes I look at fragments to discover the power of what is missing. Persian panic and their barbarian cries, seconds before darkness sealed their frightened eyes. This Greek tragedy can shape our lives. Maybe all it teaches us is to suffer and to be able to bear our tragedies. But then maybe we can learn from that suffering, as tragedy tells us, and bring about some change. And I'm optimistic that perhaps we can learn from tragedy. That's why I think translations are very necessary, because one has to reach all the parts of the world. And now this Thesaurus της Ελληνικής Γλώσσης has been established to make these texts available to universities and to places of learning and to the general public throughout the world, so that they can have the originals. But in addition to the originals, one needs great artists from each country to be able to translate this type of poetry, which tells us such great truths. And you really need poets, you really need great writers, and you also need people who know Greek. Ο Ιδίπους, το ξέρεις, δεν το ξέρεις? Κι αν είδανε τα μάτια μας, ντροπές,
Οδύνες, ατιμώσεις, φαρμάκια, όλα μας τα πω της ενωδίας. Και τώρα μόλις λένε ο στρατηγός έβγαλε διαταγή προς όλους τους πολίτες. Έμαθες, ξέρεις τίποτα? Νιώθεις την εχθρική απειλή να κυκλώνει αγαπημένα μας πρόσωπα? Αγαπημένο πρόσωπο. Όχι, Αντιγόνη. Δεν έχω ακούσει τίποτα καλό ή κακό. Αφού του χάσαμε τους δυο μας αδελφούς που... αλληλοσφάχτηκαν. Έμαθα πως ο αργήτικος στρατός πήρε πόδι χθες τη νύχτα από τα χώματά μας. Αυτά είναι τα μόνα που ξέρω για χαρά η λύπη μου. Καλά έκανα λοιπόν και σε έφερα εδώ, στις έξω πύλες, για να μην τα ακούσει άλλος κανείς. Τον αρχαίο κόσμο κανείς μπορεί να τον προσεγγίσει με δύο τρόπους, σχηματικά. Είτε μέσα από την καθαρά φαντασιακού ή φαντασιωτικού τύπου ακεραιότητα των αναπαραστάσεών του, κυρίως των αγγιακών αναπαραστάσεών του, είτε μέσα από την πραγματικότητα των ερειπίων του. Πιστεύω ότι ζητούμενος είναι ένας τρίτος δρόμος που θα συνδυάζει την θραυσματικότητα με την ακεραιότητα. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέαμα, σε αυτή του τη φάση, έγινε μια τέτοια δοκιμή. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχει ένα όνειρο ακεραιότητας μέσα από το θραυσματικό, και το όνειρο αυτό αναδύεται στην περίπτωση της σκηνής Αντιγόνης Σμήνης. Είναι δηλαδή ένα θέμα που διαρκεί 45 λεπτά. Είναι σαν τα 30 λεπτά να προετοιμάζουν, να κυκλώνουν, να ονειρεύονται την ακεραιότητα αυτής της σκηνής. Ο Κρέων, το ξέρεις, δεν το ξέρεις? Από τους δυο μας αδερφούς τον ένα έχει τιμήσει με τα φύ των άλλων. Τον σκυλεύει άταφο. Τον ένα τον Ετεοκλή λένε τον Ακρινάξιο, να πάρει την οδό του κάτω κόσμου και να σμίξει με τους ένικους του Άδη εν δόξη και τιμή. Τον άλλο όμως, τον κακοθάνατο, τον άμυρο Πολυνίκη, λένε πως πρόσταξε κανείς να μην τον θάψει ούτε και να τον κλάψει. Να το αφήσουν, λέει, άταφο κι άκλαυτο το λειψανό του βορρά. Γλυκό πεσκέσι για τα όρνια. Και αυτά έβαλε κήρυκες να τα διαλαλήσουν σε ολόκληρη την πόλη. Λένε ακόμη πως ο καλός μας Κρέων όρισε ότι αυτά ισχύουν και για μας. Για σένα και για μένα. Φαντάσου και για μένα. Και ότι όπου να είναι έρχεται ο ίδιος εδώ για να τα πει αυτοπροσώπως, να τα κάνει λιανά. Να τα μάθουν και αυτοί που δεν τα ξέρουν. Ο βασιλεύς δεν αστειεύεται. Όποιος παραβεί, λένε, τις διαταγές του θα τιμωρηθεί με δημόσιο λιθοβολισμό. Τώρα λοιπόν θα δείξεις και εσύ τι είσαι. Άξιο βλαστάρι. Η άθλια απόφυση φύτρας αρχοντικής. Κουβάρι είναι όλα αυτά. Αν είναι έτσι όπως τα λες, ένα κουβάρι. Τι να πω? Πες μου, αν σκέφτεσαι να με συντρέξεις, να συμπράξεις μαζί μου.
σε πιο παράτολμο εγχείρημα. Τι έχεις κατά νου? Ασχολήθηκα με το αρχαίο δράμα περίπου 23 χρόνια πριν. Αυτό έγινε με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. Ήταν μια συναρπαστική εμπειρία. Έκτοτε συνέχισα αδιάλειπτα μέχρι τώρα, ζώντας στιγμές αγωνίας, αναζήτησης, συνταρακτικές στιγμές. Ακολούθησε η Ιφηγένεια, η Αγάπη, η Αντιγόνη και πρόσφατα η Μίδια. Νομίζω πως αυτή η περιπέτεια θα συνεχίζεται. Εδώ, σε αυτόν τον χώρο των Δελφών, τον ιερό, τον αποκρυφιστικό, γίνονται αυτές οι συναντήσεις. Έρχονται άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου, άνθρωποι της τέχνης, των γραμμάτων, επικοινωνούν, πειραματίζονται, κάνουν προτάσεις. Και πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είμαι πολύ περισσότερο επιφυλακτικός ως προς τις εξηγήσεις των καλλιτεχνών, διότι δίνουν το κακό παράδειγμα στους τρίτους οι οποίοι επιδίδονται σε εξηγήσεις, ενώ σήμερα το ζητούμενο ίσως από την τέχνη και μάλιστα του θεάτρου είναι το μπλοκάρισμα του μηχανισμού που κάνει τους ανθρώπους να εκφέρουν εύκολα τη γνώμη, εύκολα την ετιμιγορία. Πρέπει να πω ότι νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση που βρίσκομαι σε αυτό το χώρο, στο σπίτι των Σικελιανών. Και η συγκίνηση αυτή είναι μεγαλύτερη όταν σκεφτώ ότι είμαι ίσως από τους λίγους που έχουν παρακολουθήσει και τα 8 έως τώρα συμπόσια για το αρχαίο δράμα, από τότε που πρωτοεμφανίστηκε αυτός ο θεσμός, σαν μια ανάμνηση αυτής της μεγάλης προσφοράς των Σικελιανών, σαν μια προσπάθεια να γίνει μια διεθνή ζήμωση πάνω στο τεράστιο πρόβλημα της ερμηνείας του αρχαίου δράματος, της φιλολογικής και της θεωρητικής προσέγγισης αλλά και της πρακτικής. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η 8η φέτος συνάντηση συνδυάζει και τα δυο με μια ισορροπία, θα έλεγα, σοφή. Υπάρχει ένα συμπόσιο ανθρώπων που ασχολούνται θεατρικά, θεατρολογικά αλλά και φιλολογικά καθαρά με το αρχαίο δράμα και υπάρχουν κάθε βράδυ παραστάσεις πειραματικές, προτάσεις τολμηρές πάνω στην ερμηνευτική του αρχαίου δράματος. Ένα τεράστιο πρόβλημα που ξεκίνησε τουλάχιστον στην Ευρώπη από τον περασμένο αιώνα και σε εμάς από τις αρχές του αιώνα κατά έναν τρόπο έντονο. Στη χώρα των σκηθών, σε μακρινή και απάτητη ερημιά, στα πέρατα της γης φτάσαμε. Ήφεστε, χρέος σου τώρα να νοιαστείς για του πατέρα σου τις εντολές και αυτόν τον άνομο να δέσεις με άθραυστα τσάλινα δεσμά στον άγριο βράχο πάνω από τον κρεμό, γιατί έκλεψε χαριζοντάς την στους ανθρώπους της πάντεχνης φωτιάς στη φλόγα το άνθος σου ανώμημα που οφείλει τώρα να πληρώσεις τους θεούς ώστε να μάθει να υποτάσσεται στην εξουσία του Δία και τα φιλάνθρωπα να αφήσει τα φερσήματά του. Πριν από πολλά, από 7 χρόνια περίπου, ήταν εδώ ο Σουρές Αβάς, ο σπουδαίος Ινδός φιλόλογος, και μας είπε κάτι το αποκαλυπτικό, δηλαδή ήταν ένα κλειδί για όλους μας. Εγώ αυτό το κλειδί προσπάθησα να το χρησιμοποιήσω. Είπε το εξής: ένας υπότης που πάει να κυνηγήσει ένα λαγό πρέπει να συμπεριφερθεί ως εξής. Βέβαια, και είναι και είναι ένας καβαλάρης, δεν υπάρχει άλογο, δεν υπάρχει πουλί. Ο ίδιος κάνει το πουλί και ο ίδιος
κάνει και το άλογο. Ο ίδιος ερμηνεύει, θα λέγαμε, την υποσύνη. Όχι το άλογο, ούτε τον υπότι, τη λειτουργία. Ο ίδιος ερμηνεύει το πουλί, όχι το ίδιο το πουλί, τη λειτουργία του πουλιού. Θα μπορούσα να επειδή στα ινδικά υπάρχει αυτή η λέξη, η πουλία. Υπάρχουν αυτές οι λέξεις που δεν τις έχουμε εμείς, όπως και άλλες αρχαίες γλώσσες έχουν αυτό το... Αυτό για μένα ήταν ένα κλειδί, το να ερμηνεύεις την υποσύνη και όχι τον υπότη. Είναι αυτή η βοή που μου ήρθε ανεπαίσθητα. Θεϊκή, ανθρώπινη ή και τα δύο. Ήρθε να δει τα βάσανά μου εδώ στο βράχο μου, στη γη στην άκρη. Τι άλλο να γυρεύει. Κοιτάξτε με. Είμαι ο Δεσμότης, ο άτυχος θεός. Ο μισητός από όλους τους θεούς που στο παλάτι του Δία συχνάζουν. Ο αποτρόπαιος για την αγάπη των ανθρώπων. Από λαφριά σφυρίζει ο αγέρας φερουγίσματα. Φοβάμαι κάθε τι που με ζυγώνει. Μη φοβάσαι διόλου. Φιλική σου τούτη συντροφιά μας. Γοργοφτέρου γύσα με το βράχο σου έφτασε. Με κόπο κατευνάζοντας του πατέρα μας τους δισταγμούς. Με έφεραν ταχύπνοες οι άβρες, για τις θύρας χτύπη κι αλυσίδων, στα άδυτα του άντρου μου ανοιχώντας, διώξαν τη σεμνήτρο παλωσίνη μου κι όρμησαν υπόδειτη να έρθω με το άρμα μου το φτερωτό. Αλίμονό μου, θυγατέρες της πολύτεκρης της θείας, κόρες του πατέρα ωκεανού, που το ρεύμα του τη λίγη ακίμητο τη γη ολάκερη, δείτε, κοιτάξτε με τη σίδερα λυσοδεμένο στο φαράγγι αυτός του βράχου την κορφή, θοπροσμένο αζήλευτος φρουρός. Σε βλέπω, Προμηθέα, και ένα μαύρο σύννεφο στα μάτια που κατεβαίνει, δάκρυα φορτωμένο στον κρεμό θωρώντας το κορμί σου, να μαραίνεται μες στα δεσμά. Νέοι κρατούν τώρα την εξουσία του Ολύμπου. Με καινούριους νόμους τώρα ο Δίας διαφεντεύει, αθέμητος μονάρχης. Κι όλους τους μεγάλους και τρανούς του παλιού καιρού άρχοντες, τώρα με τη βία τους καταργεί. Απόψε περιμένουμε ή περιμένω με ανυπομονησία την παράσταση του Τόδωρου Τερζόπουλου για τον Προμηθέα. Μετά από την ανοιγόνη του που είδα στην Επίδαυρο, με την οποία είχε ανοίξει πάρα πολλές πόρτες προς την ερμηνεία της τραγωδίας. Δεν ξέρω ειλικρινά αν οι άλλοι σκηνοθέτες του χρόνου θα μπορέσουν να πάνε στην Επίδαυρο και με τι θάρρος θα πάνε. Πού να με φέρνουν τάχα αυτές οι μακρινές μου διφορίες. Ποιο να είναι για του χρόνου. Ποιο το κρίμα μου. Και με έχει ζέψει σε τούτα τα δεινά μου. Και με φεδεύει στη φτωχή τρελή με τέτοιον φόβο. Μέγα σκέντριζα! Κόψε με! Κόψε με στη φωτιά! Στο χώμα θάψε με! Ή δώσε με φάνε τα θαλάσσια τέρατα! Όμως αφέντη, τις δέησεις μου αυτές που μου τις αρνηθείς! Μου φτάνουν οι πολύ πλάνοι παραδερμοί μου! Και το πια ξέρω πώς να γλιτώσω από τα πάθη μου! Ακούς! Κάν τους τη χάρη αυτή που σου ζητάνε! Μια κι είναι του γεννήτωρά σου, μάλιστα αδελφές, γιατί να κλαις και να θρηνείς τις συμφορές σου, όταν απ' τους ακροατές σου έχεις να προσμένεις τα δάκρυά τους, δεν είναι χαμένος κόπος. Είναι σκηνοθέτησα την Αντιγόνη πέρυσι στο Θεάτρο Ολύμπικο, χρησιμοποιώντας όλο το κείμενο, όπως και εδώ όλο το κείμενο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσω το πείραμα ή την έρευνα μέσα στο κείμενο ή μια μετάφραση η οποία είχε και κάτι, ήταν και κάπως γραφική ώρες-ώρες. Θα με πήγαινε πίσω για να τολμήσω τους δικούς μου προσωπικούς δρόμους που προσπάθησα και θα προσπαθώ να γεννιούνται από όλο ένα περισσότερους βασικούς πρωταρχικούς πυρήνες ό,τι αφορά πάντα την τραγωδία.
Το 1927, ο Άγγελος και η Εύα Σκελιανού οργανώνουν εδώ για πρώτη φορά τους Δελφικούς Αγώνες και μάλιστα παρουσιάζουν σε παγκόσμια πρώτη, θα λέγαμε, τον Προμηθέα Δεσμότη του Εσχύλου. Όλη αυτή η παράσταση, την οποία είδαν με πολύ ενδιαφέρον οι άνθρωποι της εποχής και έχουν μαρτυρίες, εντασσόταν μέσα σε ένα ευρύτερο, θα λέγαμε, σχέδιο των Σικελιανών να δημιουργήσουν εδώ στους Δελφούς ένα οικουμενικό πνευματικό κέντρο, ένα είδος αμφικτιονικού κέντρου όπου άνθρωποι από όλα τα πέρατα της γης θα ερχότανε, θα έμεναν μέσα στο πνεύμα το Διονυσιακό και το Απολλώνιο και θα παρήγαγαν πολιτισμό. Ακριβώς αυτοί οι Δελφοί, ως ιερός τόπος των αρχαίων, ως, όπως λένε, το κέντρο, ο ομφαλός της γης, είχε τραβήξει την προσοχή των Σικελιανών. 70 περίπου χρόνια μετά, εδώ το πνεύμα των Σικελιανών αναβιώνει με τον καλύτερο τρόπο. になるようなことはしていけないといつもお前を出さないことにしている。アイニストスが留守だからなのね。今もあのお方がお出かけになっているというので私など何とも思っていない。そのくせよくみんなに向かって私が厚かましい女でおこがましくも主人ずらしてお前のこと一切にひどい仕打ちをしていると言いふらしている。私は何も思い上がっているわけではない。お前から散々悪く言われる頃、こちらもお前のことをよく言わないだけのこと。人間が生きていくときに必ず自分の意思とは関係なく、あるいは自分の意識ですね、意識とは関係なく人間がそれに、巻き込まれる、インボルブ、あるいはコンフロント、直面する、ような、シチュエーションというものがあって、人間を超えた、そういう個人を超えたシチュエーションで、それによって人間が幸福になったり不幸になったりする、そういう、ものがいくつかあります。でそれは、セックスであり家族であり、それから宗教であり政治であり、それから戦争であったりすると、こういうに、人間の運命を左右するような、人間の運命に影響するような基本的な、問題をグリークトラジディは扱っているのでと私は考えていると、そういうふうにまず言ってください。遠い話じゃないわ、心配しなくていいのよ、もうすぐなんだから。オレステスが戻ってきて二人を殺してくれるわ。二人を、あの女、それからあれの今の亭主のアイギストス、普段は臆病者だけどベッドに入った途端英雄になるらしいわね。あの女が毎晩くっついてるところを見ると。なんでそんな風に言うの。あなたの母親じゃないの。そりゃお父さんを殺した奴らだからよ。俺だって本当のことはわからないじゃない。わかっているわよ。俺以上ないくらいにね。あなたが勝手に決めているだけよ。もしかしたら違うかもしれないのよ。違わないよ。証拠があるのよ。証拠がある、斧があるのよ。血のついた斧が。あの人がこっちへ来るわ。どこかその辺に隠れて。いやよ、なんで隠れなきゃならないのよ。近頃あの人の様子が変なのよ。下女たちが言ってたわ。夜中にベッドの中で叫び声がしてるって。なんか夢を見るらしいね。くだらないわね。
私は夢なんか見ないわよ。下女たちの話だとあの人の夢にもオレステツが出るんですって。それで下女たちが寝室に行ってみると決まってあの人はベッドの中で震えてるんですって。でも下女たちは言ってたわ。あの人は震えている時が一番恐ろしいって。こういうシチュエーションの中では、ディレクションを示すのではなくて問いかけですね、クエスチョン、強い質問あるいは疑問ですね、あるいは、これが我々の悲惨さである、悲惨、不幸だことであるというような、そういうマイナスのですね、積極的肯定的な未来のを示すのではなくて、質問とか問いかけとか疑問ですね、それからあるいは今我々はまずいのではないかという、そういうマイナス的な側面を強く提示していくということが、芸術家に課せられた、一つの信念、使命ではないかというふうに思ってますので、私の作品は、そういうふうになっているし、それはグリークトラジティから大変、そういう問いかけを作り出すのに、グリークトラジティというのはやはり、私の考えにとって大変貴重な存在であるというようなことを思っています。Αυτό το μέρος όπου πέρασαν αλλά και άφησαν το στίγμα τους πνευματικές προσωπικότητες αξεπέραστης αξίας, σε μια εποχή όπου οι αξίες οι πνευματικές περνάνε μέσα από το εύκολο μπαζάρι πολιτικών αλλά και θα έλεγα κοινωνικών σκοπιμοτήτων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών δημιούργησε εδώ και αρκετά χρόνια μια συνάντηση. Μια συνάντηση που έχει να κάνει με τις πηγές, τις πνευματικές πηγές αυτής της χώρας, που έχει δώσει τα φώτα σε ολόκληρο τον κόσμο. Το θέατρο. Πώς θα το φωνήσετε! Ότι μια Δημήτρη. Ορυφόρε Αγλαόγορε, πίστε ως ουρανίων οι έθνη των ανθρώπων ήρπασε Περσεφόνη και στον Φιλονίκα και Τιμών. Φωνείς γαρίκου σαταρούκιδων οφθαλμίσιν, ως της Αιήν. Σιδόκα λέγον η μερδέα πάντα. Ως αρέφιε κάτι την δούκιμη με το μύθο ρίση οικό μου θυγάτηρ. Αλόκας είναι αυτή, ή η ξεθωμένας δαΐδας με τα χερσινέγουσα. Ο φραμενούν γέντε και ουρανόν αστερόεντα λεύσετε άκε πόντον αγαρόν ηθιόεντα. Αυγάστη ελίου επιδίπλα του μητέρα και μοιρόψεστε και φύλλα τα ονά ηγένε τα όν. Ο φραϊ ελπίσεθε και μεγαν πόνα κλειμένης πέρ. Ήχησαν δωρεόν κορυφέ και βέντε απόν του φωνή παθανάτη της δέτη από την αμύτη. In developing the Persephone here, I pulled from the TSE work this 12-minute scene. And expanded it. It begins with an ancient text with the dress more contemporary, and it's a kind of prologue to the work. Then I go into the story itself. And with a contemporary text where the dress is classical. And this
work is then interrupted. And there's a scene in the underworld. And then we go back to the story of Persephone. So this is like a film that's cut or edited with this inset of the underworld. And this insert is, in terms of structure, is of a different nature than the rest of the piece. The timing is different, the light is different, the emotion is different, the music's different, the text has a different kind of structure. So it's a kind of counterpoint. And then the final scene is a story of a family. And I don't think of this being something necessarily as ancient or contemporary, but I see it as something full of time, and it's a kind of universal family. So it's of no time, or it's full of time. Egg. 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 Moon. Tree. Pleiades. On. Hey! On. Hey! Rock. Red. Rock. 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 Red. Cow. Middle. Για μένα το αρχαίο ελληνικό δράμα είναι θέατρο που μπορεί να δώσει μια ολοκληρωμένη χαρά στον ηθοποιό όταν έχει την ευκαιρία να ζωντανέψει απάνω στη σκηνή πρόσωπα του αρχαίου ελληνικού δράματος που ξεπερνούν τα ανθρώπινα όρια, και από την άλλη μεριά είναι ένα θέατρο που μου μαθαίνει πράγματα, έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα πάνω μου και είχε, και νομίζω ως την τελευταία στιγμή της ζωής μου θα έχει. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο συμπόσιο, όπως το λένε, συνάντηση, δεν ξέρω, βέβαια δεν θα δυσκολευτώ, αλλά δεν νομίζω και δεν είναι και σωστό να κάνω κριτική. Θα πω ότι δεν είδα κάτι που να με ενδιαφέρει ιδιαίτερα από την πλευρά των παραστάσεων, που θα σταθώ μόνο σε κάτι που πιο πολύ με ενδιαφέρε, την παράσταση του Τερζόπουλου. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σταθώ στα άλλα. Έχουμε δει και δεν μπορώ να σταθώ γιατί. Δεν είναι κάτι καινούριο, γιατί τα έχω δει χιλιάδες φορές και πριν από πάρα πολλά χρόνια και στις άλλες χώρες. Greek, contemporary Greek, and English. And hopefully the way it's structured, that there's a space to hear something and a space to see something. It was one of the things that disturbed me, or disturbs me most in the theater, is that usually what I see is so busy that it's difficult to hear. What I hear prevents me in seeing something. So I've tried to set up a situation where what you see is what you see, and what you hear is what you hear, and they may be of different rhythms, different natures, and counterpoints to one another, but hopefully they can reinforce one another, and when together both are stronger, the audio and the visual book. Or you, like us, shall perish. Νομίζω ότι η επιτυχία αυτής της συνάντησης ξεπέρασε κάθε προσδοκία μου.
το ότι εδώ αυτές τις μέρες είχαμε γύρω στις 3.000 άτομα που μετακινούνταν από τα workshops στο συμπόσιο και μετά το μεγαλύτερο βέβαια μέρος παρακολουθούσε τις παραστάσεις, είναι πάρα πολύ θετικό. Μας γεμίζει με αισιοδοξία. Είχαμε αυτό το διάστημα, αυτές τις μέρες, καλεσμένους από το εξωτερικό, με δικά μας έξοδα, γύρω στα 200 άτομα. Αλλά ωστόσο είχαμε άλλα 400 άτομα που ήρθαν έτσι αυθόρμητα για να παρακολουθήσουν αυτές τις εκδηλώσεις και έχουν καλύψει και τα έξοδά τους, διαμονή, διατροφή. Είχαμε αρκετά μεγάλη συμμετοχή του εδώ των κατοίκων των Δελφών και ένα πολύ μεγάλο μέρος του πολύ καλού θεατρικού κοινού της Αθήνας αλλά και από άλλες πόλεις της Ελλάδας. Ενώ υπολογίζαμε ότι κάθε παράσταση, ή αν θέλετε και όλες τις εκδηλώσεις θα τις παρακολουθήσουν γύρω στα 1.000 με 1.500 άτομα, ο αριθμός ήταν διπλάσιος. Αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία. Τώρα, για πρώτη φορά μπορώ να πω, γιατί και τις πρώτες τρεις διοργανώσεις τις είχα φτιάξει εγώ, είχε τέτοιο υψηλό επίπεδο το συμπόσιο. Και έγινε αυτό γιατί είχαμε οργανώσει πολύ συγκεκριμένους κύκλους προβληματισμού. Κάθε μέρα δηλαδή είχαμε ένα συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή όποιος συμμετείχε στο συμπόσιο δεν ερχόταν εδώ με τα δικά του. Όπως βλέπετε καθημερινά το θέατρο είναι κατάμεστο. Και ξεπερνάει ο θεατής, επειδή πραγματικά συμμετέχει σε όλη αυτή την ιστορία, ακόμα και το πρόβλημα, πώς θα ανέβει εκεί πάνω, πώς θα φύγει, τις θέσεις, τις δυσκολίες ας πούμε που έχει το θέατρο, το οποίο δεν είναι το στάδιο, δεν είναι ένα θέατρο για να μας παρέχει έτσι ευκολίες. Αυτό όμως που βγήκε σαν βασικό έτσι συμπέρασμα είναι ότι συμμετείχαν πολλοί νέοι. Το 70% ήταν νέοι άνθρωποι. Και αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Μας δίνει δύναμη γιατί μπορούμε έτσι να συνεχίσουμε το 98 στη Σιζουόκα της Ιαπωνίας που θα γίνει και μεγάλη η Μεγάλη Ολυμπιάδα. Πραγματικά δουλεύοντας για τους νέους, κεντράροντας τη νεολαία, την δημιουργία των νέων ανθρώπων. Όλα αυτά μας δίνουν δύναμη για να συνεχίσουμε και εδώ, αλλά και μέσα από αυτό που κάνουμε, να ολοκληρώσουμε την άποψή μας πάνω στο γεγονός που θα γίνει στην Σιζουόκα, το οποίο βέβαια θα διαρκέσει 6 μήνες. Η Θεατρική Ολυμπιάδα θα έχει μια διάρκεια 6 μηνών. Και θα λέγεται Ολυμπιάδα των Τεχνών, γιατί δεν θα έχουμε μόνο θέατρο, θα είναι γλυπτική, θα είναι ζωγραφική, θα είναι χορός. Νομίζω πως πήγαν καλά τα πράγματα, πολύ καλά. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.